Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάρουμε τους δρόμους και συγκεκριμένα θα πάρουμε τον 10ο γύρο της πόλης του Ρεθύμνου, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως δεν περπατάμε, πετάμε μας λένε και χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ερασιτεχνικός δρομικός αθλητισμός συνδέεται με την κοινωνική και την εθελοντική σίγουρα προσφορά. Να καλωσορίσω τους άρτη αφιχθέντες από το Ρέθυμνο, τους καλεσμένους μου, ξεκινώντας από τον Δημήτρη Λαχνιδάκη, τον εντεταλμένο σύμβουλο σε θέματα αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνου, που χαίρομαι πολύ που ξανασυναντιόμαστε. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Κοντά σου βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Περβολιανάκης, ο γραμματέας του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και ο κύριος Γιώργος Παπαδόσυφος, ο εκπρόσωπος της εθελοντικής ομάδας του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου, Σύμπολης. Καλώς ήρθατε. Και Χριστός Ανέστη. Και χρόνια πολλά και με ωραία νέα ξεκινάμε και με έναν ωραίο λόγο συνάντησης, γιατί καταλήγουμε στο Ρέθυμνο. Ένας ακόμα λόγος όμως είναι αυτός ο οποίος μας βγάζει στους δρόμους. Ποια ακριβώς διοργάνωση είναι αυτή και τι ακριβώς θα δούμε και τι περιλαμβάνει, να ξεκινήσουμε να τα λέμε. Να τα πούμε. Πότε δίνουμε ραντεβού? Ραντεβού δίνουμε την επόμενη Κυριακή, 12 του μήνα, στο Ρέθυμνο, συγκεκριμένα στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου. Για πρώτη φορά ένας θεσμός ο οποίος έχει πάρει σάρκα και ωστά τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει δυνατός θεσμός για το Ρέθυμνο και όχι μόνο αλλά και για την υπόλοιπη Κρήτη, ο γύρος πόλης Ρεθύμνου, που είναι ο 10ος γύρος πόλης, θα έχει σημείο εκκίνησης και τερματισμού το Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου. Η διοργάνωση πήρε αυτή την απόφαση φέτος για πρώτη φορά με στόχο να αναδείξουμε πέρα από την πόλη του Ρεθύμνου που θα έχουν οι συμμετέχοντες την ευκαιρία να απολαύσουν το παλιό Ρέθυμνο αλλά και το νέο Ρέθυμνο, θα απολαύσουν και την ομορφιά του Δημοτικού μας κήπου. Ένας κήπος ο οποίος έχει αρκετή χλωρίδα μέσα, που πολλοί νομίζω δεν το γνωρίζουν και θα έχουν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν και πιο κοντά. Επίσης, πέρα από το αθλητικό κομμάτι, θα έχουμε για πρώτη φορά φέτος την ευκαιρία, παράλληλα με τις αθλητικές δράσεις, να διεξαχθούν και άλλες παιδαγωγικές και καλλιτεχνικές δράσεις. Παράλληλα, λοιπόν. Παράλληλα, οι οποίες θα γίνουν από εθελοντικές ομάδες, θα υποστηρίξουν αυτό το συγκεκριμένο γεγονός που γίνεται για πρώτη φορά σε δρομικό γεγονός, όπως υπάρχει μια αθλητική ομάδα του Summer Carnival, όπως λέγεται στο Ρέθυμνο, η οποία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα έχει μασκότ αγαπημένων παιδικών ηρώων, θα υπάρξει, που μπορούν οι αθλητές αλλά όχι και μόνο και τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά, να βγάλουν φωτογραφίες μαζί τους. Ένα ακόμα κίνητρο λοιπόν και βεβαίως, μια ακόμα ωραία πινελιά, μια σημαντική όμως λεπτομέρεια. Θα υπάρξει ένας πολύ γνωστός ταχυδακτηρουργός νεαρός, ο Αλέξανδρος, ο οποίος έχει γίνει γνωστός από την εκπομπή «Ελλάδα έχει ταλέντο». Εκείνος μαζί με τον μπαμπά του έχουν φιλοξενηθεί και από την εκπομπή μας, γνωρίζουμε πολύ καλά. Θα μας χαρίσει λίγο από τη μαγεία του. Επίσης θα ακολουθήσει ένα δημιουργικό εργαστήριο με μια παιδαγωγική ομάδα η οποία λέγεται Μαραμπού, η οποία θα προσφέρει με υλικά από τη φύση στα παιδιά πώς μπορούν να κάνουν διάφορες καλλιτεχνικές δημιουργίες. Mm-hmm. Όλο αυτό το οργανωτικό του πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και παιδαγωγικού θα γίνει μέσα στο Δημοτικό Κήπο κατά διάρκεια της αθλητικής εκδήλωσης. Παράλληλα, λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και σίγουρα μια συγκεκριμένη και συγκεντρωμένη διάθεση για όλες τις ηλικίες, ακόμα και για εκείνους που δεν θα συμμετάσχουν, ενώ δεν θα τρέξουν, δεν θα περπατήσουν, όμως θα θέλουν να συμπαρασυρθούν από αυτό το όμορφο κλίμα το γιορτινό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί. Επίσης, να πω και κάτι, το οποίο το ανακοινώνω για πρώτη φορά, ενδεχομένως να γίνει και κάτι, επειδή είναι και η μέρα της ημέρας. Η γιορτή της μητέρας, συγγνώμη, τη συγκεκριμένη ημέρα και ενδεχομένως να ακολουθήσει και κάτι και για τη γιορτή της μητέρας. Πολλά υποσχόμενη η τοποθέτηση αυτή και σίγουρα με πολλές εκπλήξεις. Είναι η ημέρα αυτή και η γιορτή της μητέρας, τώρα που σκέφτομαι, και η μητέρα όλων, η φύση, στα καλύτερά της και σίγουρα με αυτό το ωραίο, το χρώμα, το άρωμα και τη διάθεση που μπορεί να προσφέρει και από το Δημοτικό Κήπο. Γιατί μιλάμε για την καρδιά της πόλης και μιλάμε για ένα σημείο έτσι ζωγόνο, μιλάμε για έναν πράσινο, έναν πνεύμονα πρασίνου. Για να γίνει μια τέτοια εκδήλωση, για να τελεστεί μια τέτοια διοργάνωση. Για πρώτη φορά φέτος
επιλέξαμε κατόπιν της πρότασης του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου, ο οποίος λειτουργεί από το 1993 και ξεκίνησε τη λειτουργία του ως μια μικρή ομάδα ρομαντικών ανθρώπων που αγαπούσαν τον ερασιτεχνικό δρομικό αθλητισμό, με βασικά κίνητρα, πρώτα απ' όλα να ασκήσουν αυτό το χόμπι, το προσωπικό χόμπι, την όμορφη αυτή προσωπική αθλητική ενασχόληση μέσα σε ένα πλαίσιο περισσότερο οργανωμένο, περισσότερο ελεγχόμενο και περισσότερο αποδοτικό, να παρακινήσουν και άλλους ανθρώπους να έρθουν δίπλα τους. Να σηκωθούν από τον καναπέ τους. Να σηκωθούν από τον καναπέ, από τα τιβάνια, από τα κρεβάτια, από τις καρέκλες. Να έρθουν στην κινητική ζωή, διότι η καθιστική ζωή μας έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα και προβλήματα υγείας ακόμα. Και σαν τρίτη βασική σκοπιμότητα του συλλόγου μας, ο οποίος συνδιοργανώνει παράλληλα με τον Δήμο αυτή την αθλητική δραστηριότητα, είναι να συμμετέχουμε σε κοινωνικές, εθελοντικές και ανθρωπιστικές δραστηριότητες σαν αυτές τις οποίες εκπροσωπεί ο κύριος Παπαδόσεφος, ο οποίος σε λίγο θα μας μιλήσει για όλα αυτά τα ωραία πράγματα, τα κοινωνικά, τα εθελοντικά, τα οποία αποσκοπούν στο να ωφελήσουν ανθρώπους που έχουν πρώτα απ' όλα μεγάλη ανάγκη. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι οφείλουμε βεβαίως να συμμετέχουμε σε αυτές τις δραστηριότητες, περνώντας πρώτα απ' όλα το μήνυμα ότι ο αθλητισμός μπορεί να συνδυάζεται και με εθελοντικές και με κοινωνικές δράσεις. Και περνώντας και καλά ταυτόχρονα με το να συμμετέχουμε στη διαδικασία αυτή και στη διοργάνωση αυτή. Πάμε να μιλήσουμε όμως λίγο για το πρόσωπο της προσφοράς και του εθελοντισμού. Ακριβώς. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, να τα λέμε για αυτά. Εγώ σας ευχαριστώ. Μιλάμε για το 10ο γύρο πόλης του Ρεθύμνου. Μια αθλητική διοργάνωση, ένα αθλητικό γεγονός που λαμβάνει χαρακτηριστικά θεσμού πλέον, όχι μόνο για το Ρέθυμνο, αλλά και για την Κρήτη. Εμείς λοιπόν, ο Σύλλογος των Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου Σύμπολης, που κινούμαστε και βασιζόμαστε σε εθελοντική βάση συμμετοχής, συμμετέχουμε για 5η συνεχόμενη χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι πέραν του γεγονότος αυτού, είναι και μια γιορτή του εθελοντισμού. Διότι, όπως γνωρίζει και οι δύο Δημήτριδες, έτσι, στηρίζεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε εθελοντές. Έτσι και εμείς λοιπόν, με την δική μας προσφορά, με το να περιφρουρήσουμε τη διαδικασία αυτή, είτε στην γραμματική υποστήριξη, θέλουμε να αναδείξουμε περισσότερο τα χαρακτηριστικά της πόλης του Ρεθύμνου. Και για φέτος, πολύ καλά για αυτή η καινοτομία, θα αναδειχθεί ο δημοτικός κήπος του Ρεθύμνου. Σπάνια να δει κανείς σε μια πόλη δημοτικό κήπο. Η παλιά πόλη του Ρεθύμνου, αυτό το διαμάντι, αλλά και το παραλληλικό μέτωπο. Έτσι λοιπόν, και εμείς ως Σύμπολης, στηριζόμενοι πάντα στην εθελοντική βάση συμμετοχής, δίνουμε το παρόν και καλούμε τον κόσμο. Και από όσο με ενημέρωσαν πριν και οι δύο Δημήτριδες, η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει περάσει κάθε προσδοκία. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ανεβαίνουν βέβαια οι προσδοκίες και των αθλητών. Εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή. Και δόξα τω Θεώ, πάει πολύ καλή δουλειά. Θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα περισσότερο για τη δική σας δράση, της ομάδας σας, της Σύμπολης. Ακριβώς. Τι ακριβώς κάνετε, πού εμφαίνετε? Ακριβώς. Να μου επιτρέψετε όμως να σημειώσω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν είναι ιδιαιτερότητα του Ρεθύμνου, αλλά η συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των εθελοντικών συλλόγων, των πολιτιστικών συλλόγων, των συλλόγων ενεργών πολιτών και των τοπικών αρχών είναι άψογη και αυτό φαίνεται. Φαίνεται στο αποτέλεσμα. Ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου Σύμπολης λοιπόν ιδρύθηκε πριν 8 περίπου χρόνια. Ο σκοπός μας είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ρεθύμνου με διάφορες εκδηλώσεις, δράσεις περιβαλλοντικές, ανθρωπιστικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές. Να ανοίξω μεγάλη παρένθεση, να σας πω ότι τρέχει αυτή τη στιγμή η πολύ μεγάλη δράση, το καπάκι να κρατάς, είναι η ανακύκλωση πλαστικών πομάτων, που με πληροφορίες που έχουμε πρέπει το Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή να είναι πρώτο σε συλλογή πλαστικών πομάτων. Τα αποτελέσματα, τα χρήματα που προκύπτουν από αυτά τα πλαστικά καπάκια δίδονται σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Mm-hmm. Να σας πω, το τελευταίο 1,5 χρόνο που βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία, 30 και πλέον τόνοι πλαστικών πομάτων έχουν συλλεχθεί. Φανταστείτε ότι ένας τόνος, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 450.000 πλαστικά καπάκια. Συνεχίζοντας λοιπόν, κάθε χρόνο κάνουμε την καθιερωμένη μας μουσική εκδήλωση στο δημοτικό κήπο, όπου κάθε χρόνο μαζεύουμε τα εισιτήρια και πηγαίνουμε σε κάποιο κοινωνικό σκοπό.
να υπενθυμίσω στους φίλους Ρεθυμιώτες ότι έχουν από αυτά, από αυτή τη δράση ωφεληθεί το νοσοκομείο Ρεθύμνου, το ΕΚΑΒ, ο τομέας Ρεθύμνου του ΕΚΑΒ, το γεωροκομείο μας και πάρα πολύ έτσι κοινωνική σκοπή. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο επόμενο διάστημα, το Μάιο ή τον Ιούνιο, στις περιβαλλοντικές μας δράσεις. Ήδη ξεκινάμε τον εθελοντικό καθαρισμό του πυθμένα του ενετικού λιμένα του Ρεθύμνου, ένα σύμβολο για μας τους Ρεθυμιώτες, τον καθαρισμό του Ευλυγιά, του περιαστικού δάσου του Ευλυγιά και πάρα πολλά άλλα. Λοιπόν, εμείς θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε και διαπιστώνω ότι όντως στο Ρέθυμνο δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς, αλλά όλο όμορφες δράσεις και όλο ωραίες πρωτοβουλίες λαμβάνονται και σίγουρα βλέπουμε ότι συνδέονται και υπάρχει μια ωραία επικοινωνία μεταξύ σίγουρα των φορέων, των εκάστοτε φορέων και φυσικά των ομάδων, είτε εθελοντικών είτε όλων συνολικά, με καλό σκοπό, με ωραία διάθεση και με ένα πολύ όμορφο κλίμα. Και σε όμορφα σημεία και με μια όμορφη διαδρομή, προσκαλούμε τον κόσμο την Κυριακή αυτή, 12 του Μάη, να λάβει μέρος και για αυτούς που τώρα το άκουνε μέσα από την εκπομπή μας, πώς μπορούν να λάβουν μέρος, γιατί βλέπουμε και την ιστοσελίδα rethymno.gr, όπου φαντάζομαι ότι θα υπάρχει. Υπάρχει σχετική διαδικασία συμμετοχής. Μέσα από την ιστοσελίδα υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρμα. Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να δηλώσει τα στοιχεία του και αυτομάτως η διοργάνωση βλέπει τις συμμετοχές. Πέρα από αυτό υπάρχει μια συνεργασία στο Ηράκλειο με το κατάστημα Πετάλι, το οποίο υπάρχει στη Χαριλάου Τρικούπη 17, όπως και στα Χανιά το κατάστημα Bike Doctor, στην Κισάμου 71. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει εκεί πέρα να κάνει την εγγραφή του. Αλλά πέρα από αυτό, και όποιος δυσκολεύεται να κάνει μια ηλεκτρονική εγγραφή, μπορεί να έρθει σε επαφή με εμάς στο τμήμα αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνου στο τηλέφωνο 2831-055-645 και εμείς θα τον βοηθήσουμε ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της εγγραφής. Πέρα από αυτό, βέβαια, να τονίσουμε ότι εμείς, σαν Δήμος, στοχεύουμε πέρα από την ανάπτυξη του αθλητισμού αλλά και τη συνεργασία με όλες τις εθελοντικές ομάδες και αυτό το έχουμε πετύχει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα το ευχάριστο. Να μην λησμονήσουμε να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια Κρήτης, η οποία ενισχύει αυτές τις δράσεις, όπως και τους χορηγούς μας, που χωρίς τους χορηγούς δυστυχώς δεν θα γινόταν τόσες ωραίες εκδηλώσεις, όπως τα αθλητικά καταστήματα, αλυσίδα, τα Heaven Brands, όπως και την αλυσίδα σούπερ μάρκετ, τα Σίνκα, τα οποία στηρίζουν. Και όλους τους χορηγούς που προσφέρουν και στηρίζουν τέτοιες δράσεις για καλό σκοπό. Λοιπόν, Κυριακή 12 Μαΐου, βλέπω ότι ο χρόνος τρέχει και πρέπει να τρέξω κι εγώ κυριολεκτικά και να κάνω κι εγώ τον γύρο της πόλης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μου. Επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο να πούμε λοιπόν ότι μέρος των εσόδων από τις συμμετοχές στο 10ο γύρο της πόλης θα δοθούν για τις κοινωνικές ανάγκες του συλλόγου μας, του Σύμπολης. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Λαχνιδάκη, αλλά το Τμήμα Αθλητισμού και το Δήμο Ρεθύμνου, που τώρα 5 χρόνια είναι μια πολύ καλή προσπάθεια για τη στήριξη των ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από εμάς. Και επειδή και εσείς εκφράσατε την επιθυμία ότι κάποτε θέλετε να έρθετε στο Ρέθυμνο να τρέξετε στο γύρο της πόλης, θα σας κάνουμε ένα τιμητικό αναμνηστικό δώρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα σας πολύ. Το νούμερό σας. Μεγάλο νούμερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μου δώσατε πολύ χαρά να είστε καλά και πάντοτε να κάνετε τόσο όμορφες διοργανώσεις και τόσο όμορφα πράγματα, πάντοτε με τη διαδικασία έτσι της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.